υπήρξα μάρτυρας κι εγώ ίδια. Δασκάλας που χρησιμοποιούσε τέτοιους παιδαγωγικούς τρόπους για να κρατήσει τα παιδιά σε μία τάξη μέσα στην αίθουσα, διότι δεν μπορούσε να τα διαχειριστεί διαφορετικά. Συμβαίνουν. Ευτυχώς έρχονται άλλοι δάσκαλοι όμως, άνθρωποι γεμάτοι όραμα και φως, να μεταδώσουν γνώση στα παιδιά και να ακυρώσουν αυτές τις άκυρες δασκάλες. Πάμε να δούμε τώρα, μια και είμαστε στον χώρο της παιδείας, τι σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας, που προωθεί ένα πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης των διδακτικών βιβλίων, των βιβλίων της τάξης. Εγώ, από ό,τι μου λέτε και στα μηνύματα, φέτος δεν άλλαξα χρονιά, σήμερα μάλλον δεν άλλαξα χρονιά. Στο ξεκίνημα της εκπομπής λέει, είπε 6 Ιανουαρίου του 2010. Συνήθεια, παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Μπήκαμε στο 11 εδώ και 6 ημέρες. Και από τη Σιάτιστα μας λέει, και στη Σιάτιστα σήμερα έχουμε σπουδαία πράγματα. Από χθες έχουν ξεκινήσει εδώ. Έχει ξεκινήσει το έθιμο των μπουμπουσαριών. Σήμερα, μάλιστα, στις 2 το μεσημέρι είναι η παρέλαση. Χαιρετίσματα και στη Σιάτιστα. Και αλλάζοντας θέμα, πάμε λίγο να μιλήσουμε με τη Μαρία την Καπρίτσα και να δούμε πώς οι γυναίκες μπορούν να προστατευτούν από το εγκεφαλικό. Καταρχάς, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν εγκεφαλικό γυναίκες που καταναλώνουν κόκκινο κρέας. Ενώ αν καταναλώσουμε ψάρι, μάλλον γλιτώνουμε τον κίνδυνο αυτό, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μας τα πει καλύτερα όμως τώρα η διατροφολόγος μας, η κυρία Μαρία Γεωργία Καπόλη, που είναι κοντά μας. Γεωργία, καλημέρα. Χρόνια σου πολλά. Καλά είσαι. Καλή χρονιά. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, Γεωργία. Okay. Και θα έρθουμε αμέσως μετά και πάλι κοντά σας. Άρα λοιπόν να πίνουμε πολύ πράσινο τσάι. 2 με 3 ποτήρια την ημέρα. Αρκούν. Αρκούν. Καθαρό πράσινο τσάι και φακελάκι έτοιμο, μια χαρά είμαστε. Καλημέρες. Πήραμε και τη συνταγή, τη μυστική. Να είστε καλά, ευχαριστούμε καλή πολύ, συνέχεια. Γεωργία, να είσαι καλά. Και πάμε εμείς τώρα να μιλήσουμε τον Δημήτρη τον Κανελόπουλο, που είναι στην αίθουσα ειδήσεων, διότι έχουμε ένα κοριτσάκι 10 ετών, ερασιτέχνης αστρονόμος, το οποίο ανακάλυψε μια σούπερ νόβα.